Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα κύριε Μπαρδούνε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Λοιπόν, όταν λέει καλά λόγια κάποιος, μετά ετοιμάζει δύσκολες ερωτήσεις. Προετοιμάζει τον συνομιλητή του. Και για όλες τις ερωτήσεις υπάρχουν πάντα και πάντοτε. Θα προσπαθήσω κύριε Μπαρδούνε. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσετε τις κατάλληλες απαντήσεις. Πείτε μου κάτι τώρα κύριε Δελή. Τι γίνεται με τη Λάρκο? Γιατί έχω αρκετά μηνυματάκια από φίλους ακροατές που το θέτουν αυτό το θέμα. Τι να σας πω κύριε Μπαρδούνια, το κόμμα μας την υπόθεση αυτή την έχει πολύ ψηλά ιεραρχήσει. Πρόσφατα ήταν ο γραμματέας του κόμματος εκεί, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, με ομιλία. Έχουμε κάνει πρόταση νόμου στη Βουλή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις εκεί των εργαζομένων. Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε, είμαι σίγουρος εσείς κύριε Μπαρδούνια, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού το γνωρίζει, η επιχείρηση, η εταιρεία Λάρκο δεν είναι μια εταιρεία οποιαδήποτε, δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία. Πρόκειται για μια νευραλγικής, στρατηγικής σημασίας εταιρεία, μοναδική στο είδος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τις λίγες στον κόσμο σε σχέση με τα ορυκτά μέταλλα τα οποία επεξεργάζεται. Και μιλάω για το νικέλιο, μιλάμε για δυνατότητες απίστευτες που παραμένουν αναξιοποίητες. Είναι εγκληματική η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, τούτη η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να είναι αυτή που θα βγάλει την πρίζα από το... Γιατί όμως να θέλει να το κάνει κύριε Δελή, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θέλει να βρει εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης οικονομίας, είναι υπέρ των επενδύσεων, άμα έχεις μια τέτοια επιχείρηση σημαντική, αντί να βγάλεις την πρίζα, βάζεις ένα ιδιώτη και μπαίνει μέσα, επενδύει και το επεκτείνει. Γιατί να πάει κόντρα στη λογική μα που πιστεύει? Ακριβώς. Δεν θέλει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θέλουν τη Λάρκο και επαναλαμβάνω, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα προηγούμενα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλουν η επιχείρηση να αλλάξει χέρια, να φύγει από τα χέρια του δημοσίου και να την πάρουν κάποιοι ιδιώτες. Ενδεχομένως Ευρωπαίοι, Βόρειοευρωπαίοι, Κεντροευρωπαίοι, δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι βεβαίως θα την αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Ή θα την αδρανοποιήσουν ή θα την συρρυκνώσουν, δεν ξέρουμε πώς θα τις συμπεριφερθούν. Όταν έχεις μια τέτοια επιχείρηση, όταν έχεις ένα τέτοιο πλούτο πραγματικά, ένα χρυσάφι στα χέρια σου σαν χώρα, δεν νομίζουμε ότι αυτό πρέπει και μπορεί να το εκποιείς και να το δίνεις, υπακούοντας αν θέλεις και σε μια γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα θα ήταν καλό να το απευθύνετε και είμαι σίγουρος ότι το κάνετε και στους αυτούς που κυβερνάνε. Γιατί έχουν επιλέξει μια τέτοια πολιτική απέναντι σε μια εταιρεία, να την απαξιώνουν, να μην την ενισχύουν τεχνολογικά, μηχανολογικά, συνεχώς να συρρυκνώνουν το εύρος των δραστηριοτήτων της. Κύριε Δελή, μήπως το κράτος εκτιμά ότι είναι πολύ ψηλότερο το κόστος για να προβεί σε μια τέτοια μορφή εξυγχρονισμού από το να πάει σε ένα σδίτη ή να τη δώσει σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε ένα ιδιώτη? Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Εμείς τις δικαιολογίες τους ακούμε, τις επίσημες, τις τοποθετήσεις τους. Γιατί αυτό είναι έχουμε... μια θέση που θα μπορούσε να επικαλεστεί η κυβέρνηση και σου λέει ναι κύριε, το κόστος είναι λιγότερο. Εγώ θα έχω ένα επενδυτή, θα έχω θέσεις εργασίας, θα έχω φορολογία, θα έχω κέρδη από αυτή την ιστορία. Πάω με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχουν μία βάση όλα αυτά που λέτε, αλλά όμως από την άλλη υπάρχουν γεγονότα που λένε ότι η επιχείρηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία τυχαίνει να είναι και μέτοχος να έχει ένα κομμάτι των μετοχών της Λάρκο, της εταιρείας Λάρκο, πουλάει το ρεύμα σε αυτήν την εταιρεία σε διπλάσια σχεδόν τιμή και παραπάνω ίσως σε σχέση με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Γιατί η Λάρκο είναι ενεργοβόρα, καταναλώνει αρκετά μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σε βάζει αμέσως σε σκέψεις. Πώς είναι δυνατόν μια ΔΕΗ, μια εταιρεία κρατική, μέχρι πριν λίγα χρόνια και τώρα έχει το ελληνικό δημόσιο, έχει ασκεί αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία της. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι τυχαίο δηλαδή? Μήπως είναι συνειδητό, μήπως σπρώχνουν την εταιρεία με μια σειρά από μέτρα οικονομικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ότι δεν είναι βιώσιμη, έτσι ώστε να οριμάσει αυτό, να το καλλιεργήσουμε και να το παρουσιάσουμε μετά ως τιμόνι λύση, διότι αυτό κάνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Σε αυτό, βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι έπαιξαν και οι προηγούμενοι. Έπαιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας μην το ξεχνάμε. Ναι, και αλλά... το εμφανίζουν ως μια υποχρεωτική κίνηση ότι δεν είναι μια βιώσιμη εταιρεία. Ενοχοποιούν τους εργαζόμενους για τους μισθούς τους και για αυτά που παίρνουν για μια δουλειά. Κύριε Μπαρδούνια, με συγχωρείτε, και εδώ έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία ως κόμμα για ένα εργοστάσιο που τα τελευταία 20 χρόνια είχε πάνω από 80 νεκρούς. Μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας. Ωραία, να σας πω όμως κάτι. Οι οποίες δεν ξέρω αν αμείβονται. Άνοιξα πολλά ζητήματα. Ναι, τώρα σας ακούω. Εγώ θέλω να μείνω όμως στο κυρίαρχο. Ίσως είναι και θέμα φιλοσοφίας πολιτικής. Έτσι. Πολιτικής φιλοσοφίας για την οικονομία. Σου λέει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θέλω να έχω, δεν θέλω το κράτος να είναι επιχειρηματίας. Θέλω να το δώσω σε ένα ιδιώτη. Και... προφανώς το λέει αυτό. Αυτό δεν το κρύβει, γίνεται, το λέει. Θέλω να πω, για ποιο λόγο όμως το κράτος και ποιο το όφελός του να απαξιώσει, όπως λέτε, ένα εργοστάσιο, να το δώσει ένα κομμάτι ψωμί, ενώ θα μπορούσε να το έχει σε μια καλύτερη θέση και να το δώσει πολύ πιο ακριβά και να έχει περισσότερα ωφέλη. Γιατί σου λέει, εγώ θέλω να μπει ο ιδιώτης, είναι φιλοσοφία, μην είναι πολιτική μου αυτού. Έχετε δίκιο, αυτό το λένε και είναι, το λένε και με θάρρος και με ειλικρίνεια. Οι προηγούμενοι δεν το λέγανε, το κάνανε. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία ισχύει. Είναι αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι ότι όποιος ιδιώτης, τέλος πάντων, αναλάβει, πάρει αυτή την επιχείρηση και όταν θα την πάρει με μπυρ παρά που λέμε, πολύ, πολύ φθηνά. Αυτή την εταιρεία θα την συρρυκνώσει ή θα της ανοίξει το πεδίο για άλλες επενδυτικές δραστηριότητες για να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες. Εσείς τι λέτε, ένας που θα πληρώσει... Εμείς λέμε με βάση τα όσα γνωρίζουμε και με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η εταιρεία αυτή θα απαξιώνεται σιγά σιγά, θα συρρυκνωθεί, θα μείνει ένα μικρό εργοστασιάκι εκεί στη Λάριμνα, γιατί ξέρετε έχει και ορυχεία και στην Καστοριά, έχει μια σειρά από δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. Και εμείς λέμε λοιπόν ότι ακριβώς ίσως είναι το σχήμα εκείνο, έτσι ώστε όταν θα ιδιωτικοποιηθεί και περάσει στα χέρια κάποιου τραστ, κάποιου ομίλου τέλος πάντων ευρωπαϊκού, τότε αυτό θα είναι και το επίσημο τέλος αυτής της εταιρείας. Για να δούμε λιγάκι τι έγινε, κύριε Μπαρδούνια, στα ναυπηγεία εκεί, στον Πειραιά κοντά, που το πήρανε οι ιδιώτες τα ναυπηγεία, αν αξιοποιήθηκαν, αν άνοιξαν τα ναυπηγεία. Ήταν μια ειδική περίπτωση όμως, έτσι. Ναι, δείτε όμως, υπάρχουν πολλές ομοιότητες και πολλές αναλογίες. Και να σας πω και κάτι που είναι και επίκαιρο, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα η γερμανική κυβέρνηση να έρχεται και να δίνει 9 δισεκατομμύρια για τη διάσωση της Lufthansa. Τόσα δίνει το γερμανικό κράτος. Και το ελληνικό κράτος να τιμωρείται με βαριά πρόστιμα επειδή ενίσχυε παλιότερα τη Λάρκο. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το γερμανικό κράτος ενισχύει τη Lufthansa στον απόϊχο μιας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Ωραία. Ενώ η περίπτωση της Λάρκο είναι τελείως διαφορετική. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που είμαστε, γιατί η οικονομική κρίση και όλη αυτή, όλο το ζήτημα με την πανδημία έπλεξε και τη Λάρκο. Δηλαδή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως επιχείρημα αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Βλέπετε όμως ότι δεν το κάνει, ότι επιμένει στην πολιτική της, επιμένει στον ειδικό εκαθαριστή, που σημαίνει γρήγορη εκαθάριση και παράδοσή της στους ιδιώτες. Το μέλλον της επιχείρησης, λοιπόν, που ανησυχούμε πάρα πολύ για την επιχείρηση, για τους εργαζόμενους και για τους χιλιάδες εργαζόμενους, για τις δυνατότητες οι οποίες ουσιαστικά θα ακυρωθούν, και γι' αυτό σηκώνουμε τόσο πολύ τη φωνή μας για αυτό το ζήτημα, κύριε Μπαρδούνα. Είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων μιας χώρας σαν την Ελλάδα, με αυτό το μέγεθος, τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η χώρα αν αξιοποιούσε τον ορυκτό της πλούτο, που δεν είναι μόνο το νικέλιο βέβαια, είναι και άλλα μέταλλα, και σε τι καταδικάζεται τώρα να αναπτυχθεί, επειδή εκεί υπάρχει το εύκολο και το γρήγορο κέρδος. Επιμένουν και πάλι στις μεταφορές, στον τουρισμό, παρά το ότι είδαν ότι αυτό το μοντέλο, όπως λένε, έχει πύληνα πόδια και είναι εκτεθειμένο απολύτως στις διακυμάνσεις μιας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Τώρα, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Κύριε Δελή, χθες ο κ. Μητσοτάκης είχε μια τηλεδιάσκεψη στο Bloomberg και είπε ότι η χώρα μας προσφέρεται για επενδυτικές ευκαιρίες, διότι παρέχει ένα πολιτικό πλαίσιο που διακρίνεται από σταθερότητα, με την κυβέρνηση να εργάζεται, προσέξτε, με ορίζοντα τετραετίας, αλλά βγάζει απ' έξω το κομμάτι εκλογές, και είπε και το εξής, ότι η χώρα μας διαθέτει και εκπαιδεύει υψηλού επίπεδου εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Το ζήτημα του, δεν της, κακό. Της υψηλ...
Ναι, παρακαλώ. Όχι, τελείωστε για να σας απαντήσω. Ήθελα να πω, άρα λοιπόν, είναι σωστή πολιτική Μητσοτάκη που βγαίνει και λέει, ελάτε εδώ, έχουμε και σωστό προσωπικό και σωστή πολιτική και σωστή φορολογική πολιτική, ελάτε να επενδύσετε στη χώρα μας, δεν είμαστε χώρα υψηλού αλλά χαμηλού ρίσκου. Το σωστό που είπα αναφερόταν στο ότι έχουμε ένα εργατικό δυναμικό πολύ υψηλή ειδίκευση, πραγματικά ζηλευτό για το μορφωτικό του και για το τεχνολογικό του επίπεδο. Αυτό να το αναγνωρίσουμε και αυτό είναι έργο και των ελληνικών πανεπιστημίων, της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συχνά πυκνά συκοφαντείται. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Κοιτάξτε, η αντίρρησή μας σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων, συνέχεια τους άλλωστε είναι ότι αυτό το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δηλαδή, και δεν αφορά αυτό μόνο τον τουρισμό, ξέρετε κύριε Μπαρδούνια, δηλαδή έχουμε ένα πολύ έμπειρο και ικανό και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, εξειδικευμένο πάρα πολύ. Έχουμε μια καλή φορολογική πολιτική. Αλήθεια, τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πληρώνεται πολλούς φόρους. Αυτό σημαίνει. Άξτε, υπάρχουν κίνητρα. Αυτό, ναι, αλλά για να έρθει ένας επενδυτής μεγάλος, προφανώς θέλει κίνητρα, κύριε Δελή. Ασφαλώς. Και κάτι ακόμα. Αυτό το εργατικό δυναμικό, λοιπόν, το τόσο ζηλευτό που θα μπει στη δούλεψή σας, έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να μην έχει εργασιακά δικαιώματα, οι συλλογικές του συμβάσεις να είναι τσακισμένες, οι μισθοί του να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλοί, να έχει πλήρη ελευθερία η εργοδοσία ή όποια εργοδοσία, όποιος επενδυτής να προσλαμβάνει και να απολύει όποτε θέλει. Αυτό είναι το τοπίο το επενδυτικό, αυτή είναι, αν θέλετε, και αυτές είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι και τα προαπαιτούμενα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την καπιταλιστική ανάπτυξη, κύριε Μπαρδούνια, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Η άλλη μορφή ανάπτυξης νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει. Μέχρι τότε πρέπει να βελτιώνουμε αυτή που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τις δικές μας επιθυμίες. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα λοιπόν εμείς βλέπουμε και αυτήν κρίνουμε. Και αυτήν καλούμε την πραγματικότητα να την αντιπαλέψει ο κόσμος. Ο κόσμος της δουλειάς, αυτό το υψηλό εργατικό δυναμικό, το υψηλής ειδίκευσης, θα πρέπει να διεκδικήσει λοιπόν καλύτερους όρους εργασιακούς, αμοιβής, ασφάλισης, όρων εργασίας, συλλογικές συμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν, αυτά επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης όταν μιλάει για το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, όταν μιλάει, όταν επενεί το εργατικό δυναμικό. Αυτά είναι που τους ενδιαφέρουν. Όση ώρα μιλούσατε, μία φίλη ακροάτρια, η κυρία Μίνα, έστειλε ένα μήνυμα και λέει τι έχει να πει ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις 4.000 προσλήψεις που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, στην υγεία την περίοδο της κρίσης με τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, οι προσλήψεις που γίνανε, κύριε Μπαρδούνια, το έχουμε πει και αυτό επανειλημμένα. Καταρχήν να πούμε ότι ο κόσμος, ο λαός της χώρας μας νομίζω ότι λειτουργήσε υποδειγματικά. Υπάρχουσε στις οδηγίες των ειδικών, έδωσε με λίγα λόγια αρκετό χρόνο στην κυβέρνηση να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως θα συμφωνήσει και η ακροάτριά μας μαζί μου, αν της πούμε ότι αυτές οι προσλήψεις, οι 3-4 χιλιάδες και 5 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσες είναι, είναι επικουρική, δηλαδή είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που σημαίνει ότι θα δουλέψουν για μερικούς μήνες και μετά θα απολυθούν. Όμως, ξέρετε, η δουλειά στα νοσοκομεία δεν είναι μια εποχιακή δουλειά, κύριε Μπαρδούνια. Δεν μπορεί να παίρνουμε, δεν είναι ροδάκινα, δεν είναι ελιές να τα μαζέψουμε. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία χρειάζονται πάντα. Γι' αυτό και θα πρέπει, λέμε, οι προσλήψεις, οι οποίες είναι πολύ πίσω και από τις ανάγκες, αλλά έστω αυτές οι 4 ή 5 χιλιάδες να έχουν μια σταθερότητα και μια μονιμότητα. Και αυτό δεν το έχουν. Και αυτό δεν είναι καλό, πιστέψτε με, για τους υγειονομικούς, για όλους αυτούς οι οποίοι φροντίζουν για την υγεία του κόσμου και που τους χειροκροτούσαμε και τους αποκαλούσαν και ήρωες. Και είναι πραγματικοί ήρωες. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια σας.